Την απόφαση του να στηρίξει για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής τον Ανδρέα Λοβέρδο γνωστοποίησε σήμερα τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες στο Βόλο ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών του Αχιλλοπουλίου, κ. Χαφτούρας. Ο κ. Χαφτούρας τόνισε ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι μια παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί για κάτι καλύτερο στην Ελλάδα με ουσιαστική πολιτική πρόταση σε μια δύσκολη συγκυρία για ολόκληρη τη χώρα. Και παράλληλα, στάθηκε στο λόγο για τον οποίο στηρίζει τον Ανδρέα Λοβέρδο. Είμαστε σε μια κατεύθυνση ανόδου αυτής της παράταξης, η οποία θα δώσει λύσεις στην πατρίδα μας. Εγώ προσωπικά, μετά από συζήτηση με τους συνεργάτες μου, γιατί πρέπει να φουγκραζόμαστε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω, αποφάσισα να συνταχθώ με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Και αποφάσισα να συνταχθώ με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, γιατί είναι ένας πολιτικός έμπειρος, ένας πολιτικός λαϊκός που βαδίζει στην περπατησιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Και πιστεύω ότι θα εκτοξεύσει το ΠΑΣΟΚ και θα το κάνει ένα κόμμα εξουσίας. Η πατρίδα μας δεν χαρίζεται ούτε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε το ΠΑΣΟΚ, αυτό που είπε και ο ίδιος, στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία μας θα είναι αυτόνομη, ενωμένη όλοι μαζί, και θέλω να πω και για τους άλλους, και για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος και αυτός είναι ένας αξιόλογος και δυναμικός πολιτικός, που μαζί με τον Ανδρέα και μαζί βέβαια με τον Γιώργο Παπανδρέου, αυτή είναι κεφάλαιο για την πατρίδα μας, όλοι μαζί με ενότητα θα πάμε μπροστά και θα φέρουμε την αλλαγή που θέλει ο τόπος. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πάντως ως υποψήφιος για την Προεδρία του ΚΙΝΑΛ, θα βρεθεί το απόγευμα σήμερα στο Βόλο. Ειδικότερα στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ξενία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, ενώ στις 8 στον ίδιο χώρο ο Ανδρέας Λοβέρδος θα απευθύνει πολιτική ομιλία. Αύριο το πρωί στις 10 ο κ. Λοβέρδος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο.